οφθαλμαπάτη. Δεν γίνεται να ζεις με τη δικιά σου συνταγή από την καρδιά σου όταν κλέβουν την αγάπη. Σ' αυτή την πόλη γίναμε όλοι μας τρελοί, απελπισμένοι που σου λένε δεν πάει άλλο. Και τι μας περιμένει πιο κάτω στη στροφή, να δες αύριο καθαρή αν θα τη βγάλω. Και τι μας μένει, τι μας μένει. Ας πάσουμε λοιπόν την τηλεόραση, να βρούμε όλους αυτούς που μας λιμάνσαν τη ζωή, να τους ρίξουμε όλους μόνο μιας. Κάτω στην κόλαση θα είναι απόλαυση, όλους κάτω μόνο μιας. Κάτω στην κόλαση. Επιτέλους να ψαχτείς πως θα κάνεις καλοκαίρια τους χειμώνες. Σκάψε να φυτέψεις τους σπόρους για να δεις πως θα ανθίσουνε ξανά οι ανεμόνες. Κι ίσως όμως σε τούτη τη φορά δεν θα σε μόνος, θα είναι κι άλλοι στους αγώνες. Ήδη έχει ανάψει έξω η φωτιά που τριγύρω πως πάνε οι οθόνες. Αυτό μας μένει, αυτό μας μένει. Πάσουμε λοιπόν την τηλεόραση, να βρούμε όλους αυτούς που μας ρημάξαν τη ζωή, να τους βρίσουμε όλους μόνο μιας. Κάτω στην κόλαση θα είναι απόλαυση, όλους κάτω μόνο μιας. Κάτω στην κόλαση. Κάτω στην κόλαση. Αυτό μας μένει. Αυτό μας μένει. Ας πάσουμε λοιπόν την τηλεόραση, να βρούμε όλους αυτούς που μας ρημάξαν τη ζωή, να τους ρίξουμε όλους μόνο μιας. Κάτω στην κόλαση, απόλαυση. Στην κόλαση, απόλαυση. Στην κόλαση, απόλαυση. Στην κόλαση, στην κόλαση. Στην κόλαση. Ωραίος. Καλό, δυνατό. Πολύ δυνατό. Εσύ τα γράφεις. Εγώ γράφω. Και τραγουδάς και γράφεις. Και παίζεις και μουσική. Παίζω κιθάρα, γράφω στίχο, γράφω μουσική. Ωραία. Για πες μας λοιπόν δύο λόγια για σένα, ναι. Τώρα μιλάς κανονικά, σ' ακούνε κανονικά, ναι, μιλάμε κανονικά. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση, για σωληνία. Καλώς σε βρήκαμε. Να είσαι καλά. Και είσαι έτσι και χαμογελαστός, αισιόδοξος. Άμα δουλεύεις 15 ώρες τη μέρα, 20, πρέπει να είσαι χαμογελο. Λοιπόν, παίζω μουσική. Μ' αρέσει που μου την είπες σε μένα και στα κομποσκήνια, δεν είναι τυχαία. Ναι. Εντάξει. Ναι, εσύ πώς και έτσι. Έτσι, έκατσα. Από γούστο παίζω. Από μορφιά, δηλαδή. Ναι, παίζω. Είναι πιο ροκ και καλά, όχι σαν κομποσκήνια τόσο. Όλο μαζί. Για πάμε παρακάτω, θα το αναλύσουμε αυτό τώρα. Λοιπόν, τι με ρώτησες, πώς, κάτι, λίγα πράγματα για μένα. Τι... Ναι, ποιος είσαι, λοιπόν, πώς δημιούργησες αυτό το συγκρότημα. Παίζω μουσική από παιδάκι, μέχρι κάποια 20-25 πόσο ήμουν με αρκετά λαϊβάκια, μετά τα σταμάτησα, κάποια στιγμή πριν καμιά δεκαετία, δωδεκαετία, λίγο μέσα στην κρίση που ήταν από το 8 από το 10, άρχισα να γράφω εντατικά μουσική που πάντα έγραφα και αποφάσισα τότε να βγάλω ένα δίσκο, να πω στη διαδικασία αυτή όλο αυτό που έχω σαν υλικό, να το μαζέψω και να φτιάξω κάτι. Και έτσι βγήκε πριν με δισκάδικα ακόμα ανοιχτά. Κυκλοφόρησε το 12 νομίζω ο δίσκος Σαμάρης. Με δισκάδικα ακόμα ανοιχτά, που τη συζητάμε. Ναι, ο δίσκος Σαμάρης Δημητρόπουλος που λεγόταν Τα δικά σου παιδιά. Και το οποίο είναι και το όνομα της μπάντας σήμερα. Κάναμε κάποια λαϊβάκια τότε για 2-3 χρόνια, μετά είχα κάποια θέματα δουλειάς, υγείας, αυτά. Τέλος πήγανε στην άκρη και επειδή μεγαλώνουμε, αλλά τα κομμάτια μεγαλώνουν και τα κομμάτια. Δηλαδή, γράφω συνέχεια σε τρελούς ρυθμούς. Πριν 4 χρόνια είπα, θα φτιάξω ένα σχήμα που θα λέγεται Τα δικά σου παιδιά. Έγραφα, πήγαμε στη διαδικασία λίγο πριν τα τελειώματα του COVID να μπούμε στούντιο, με όλο το υλικό έτοιμο, με ενορχιστρώσεις δικές μου. Στίχους, μουσική, όλα να αρχίζετε να φτιάχνετε, αυτό να δένει. Και πέρσι, μετά από κάνα χρόνο στούντιο μέσα στις άκρες, βγάλαμε το δίσκο σαν μπάντα πλέον Τα δικά σου παιδιά, το δίσκο Ταξίδι μαζί, ένα ροκ δίσκο με ελληνικό στίχο,
πολύ δυνατό κοινωνικό στίχο και με παρακλάδια σε Μπάλκαν, σε Αμερικάνα, σε Ρέγκε, σε Σκά, αλλά ροκ το λέμε γενικά. Και με 9-10 άτομα στα παίξηματα στην πάντα. 9 άτομα. Τα γράψαμε τα ονόματα. Θες να τα ξαναπούμε έτσι τα παιδιά ναι, που συμμετέχουν. Ναι. Στο δίσκο τότε παίξανε ο Γιώργος Γούτης κιθάρα και φωνητικά, η Μαρία Λένα Καπέκη φωνή και φωνητικά, ο Στέφαν Μάρκοβιτς, ο οποίος είχε γιος μου στην κιθάρα, ο Σωτήρης Πεπέλας τρομπέτα, ο Χρήστος ο Κλαδάς σαξόφωνο, ο Παναγιώτης ο Χαραμής στον μπάσο, ο Κώστας ο Σαλάπας στα τύμπανα, ο Γιώργος Παπαγεωργίου στα πλήκτρα, επίσης πλήκτρα και μίξη ο Άγγελος ο Βαφιάδης και ο Αλέξανδρος ο Βαφιάδης στο μαντολίνο. Όλοι αυτοί ήμασταν και γράψαμε στο στούντιο του Μιχάλη Σκαράκη και του Βαφιάδη στο στούντιο 133 στην Κλειούπολη, σε αναλογικές κονσόλες και ήταν να σου πω, εγώ αυτό που πες για γιο σου, το 20-21 είχα πάει σε ένα μαγαζί και είδα πατέρα τον αρμονίστα, πατέρα το παιδί Μπουζούκι και έχουν φτιάξει δυο τους έτσι ένα ναι. ντουετάκι τέλος πάντων ναι. και πηγαίνουν και τους είχα φέρει και εδώ και πάνε και τραγουδάνε σε μαγαζιά και αυτά Synthesizer και Μπουζούκι. Ναι. Με το γιο σου εσύ το έχεις σκεφτεί αυτό να το... Εσύ το μπόρωσες, όχι, τι όργανο που πες ότι παίζει μικρός... Κιθάρα, παίζει κιθάρα, κιθάρα, ναι. Όχι, απλά όταν ήταν, έφτιαξα το σχήμα τότε ήθελε να συμμετάσχει. Τώρα, ας πούμε, απέχει για λίγο. Του αρέσει η μουσική. Ναι, παίζει φοβερός κιθαρίστας. Ναι. Φοβερός κιθαρίστας, ναι. Είσαι χαρούμενος, πόσα παιδάκια έχεις. Δύο. Και τα δύο πήραν έτσι την κλίση ή μόνο το ένα. Μόνο μεγάλος. Μόνο μεγάλος. Ναι, ναι. Μικρός, μικρή είναι το άλλο. Όχι, είναι 23 και μικρό. Ο μικρός είναι άλλο στυλάκι. Ναι, εντάξει. Δεν είναι τη τέχνη τόσο. Ναι, εντάξει. Να κάνει, δεν το έχει βγει ακόμα, έτσι. Δικηγόρο, κάτι, κάτι. Εντάξει, εντάξει. Γιατρό. Όχι, είναι πιο. Αλλά είναι στο hip hop, ας πούμε. Το hip hop είναι όλοι νέοι, νεολαία. Στο δούμε τώρα είναι. Ναι. Τώρα η μόδα αυτό είναι hip hop. Εντάξει, κάποια είναι πολύ καλά. Αυτό θα σου λέει. Έχω τρελαθεί με κάποια φανταστικά. Φανταστικά. Και έχουν και οι στίχοι νόημα και είναι και μέσα στα πράγματα. Φοβερό. Είχα φέρει ένα συγκρότημα πριν την πρωτοχρόνια. Νέα παιδιά, έτσι. Έτσι και δείχνεις εμένα, σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι νέο παιδί. Έτσι. Άκου να δεις, εγώ τώρα τη 19 Φεβρουαρίου γίνομαι 5 χρονών. Εκεί θα μείνεις, το 5 χρονών. Μάλιστα, οπότε σύντροφός και εσύ, ε. Μπράβο. Και εγώ μεθαύριο. Πότε εσύ. 9. Έχει φτιάξει έτσι, τρελή. Να ζήσουμε. Και έχω και την Λιάνα μου την Κουφέλη, πιανίστας, ναι. 8 του μήνα εκείνη. Μάλιστα. Ωραία, ανοίξουμε αύριο, αύριο δηλαδή. Αύριο είναι 8. Ναι, αύριο. Ναι. Αύριο γιορτάζει. Χρόνια πολλά λοιπόν, Λιάνα μου, να το πω και έτσι για να το ακούσει κιόλας. Λοιπόν, γιατί μου κάνε παραπονάκι ότι δεν της είπα χρόνια πολλά το Αγίου Ιωάννη τώρα. Εντάξει, θα τις τα πεις μαζί, τις τα πεις από τώρα. Τώρα λοιπόν, χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου και για τη γενέθλια σου αύριο. Και δεν στα λέμε έτσι, στα λέμε δύο τρελή υδροχώρη. Έτσι, αυτό. Γιατί και εκείνη είναι πολύ καλή στο πιάνο ναι. και μου τα έχει παρατήσει. Και της λέω, δεν γίνεται, εγώ θα σε ξυπνήσω να τα ξαναενεργοποιήσουμε όλα αυτά. Εννοείται. Πρέπει να ξυπνήσεις. Και θα τη βάλω πίτι της να το ακούσει αυτό. Να... Μπράβο, εννοείται και καλά θα κάνεις. Να την ξυπνήσουμε. Άρα γι' αυτό σ' αρέσει η μουσική. Λόγω του ζωδίου εννοείς. Εννοώ ότι είσαι λίγο μπροστά και γι' αυτό και η στίχη σου είναι επαναστατική. Α, γιατί μπορεί, εμείς ναι. μιλάμε με το τραγούδι, μιλάς. Ναι, κάνεις ναι, ναι. μια επανάσταση. Ναι, για μένα ο στίχος είναι αλληλένδετος με τη μουσική. Έτσι και γράφω, επειδή γράφω δυνατό στίχο και αρκετά κοινωνικό και επαναστατικό, όπως θες πες το. Ναι, ο στίχος είναι, δηλαδή μουσική χωρίς στίχο δεν λέει. Μου λέγανε κάτι παιδιά για κάποια φεστιβάλ που υπάρχουν σε γκρουπάκια και αυτά, εσύ συμμετέχεις αυτά. Στην Τεχνούπολη τώρα που θα γίνει και αυτά. Κοιτάζω για φεστιβάλ στην επαρχία τώρα, για τώρα, αλλά δεν είναι και κάτι εύκολο, γιατί και εκεί είναι εκατοντάδες οι μπάντες και είναι ποιον θα πάρουν και πιο κλειστός ο κύκλος. Δεν είναι κάτι εύκολο να το κάνουμε, αλλά το τρέχουμε τώρα. Γενικά ρε παιδί μου, και εδώ πέρα εμείς στη Νέα Σμύρνη που κάνουμε, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Με εννοείται, εμείς πάμε και παντού. Έτσι, πάμε, τρέχω εγώ όλη την μπάντα δηλαδή, παρόλο ότι όλοι περισσότεροι έχουν και πρωινές δουλειές. Ναι, καλά, κακά τα ψέματα.
Μην βλέπουμε τώρα τους φτασμένους. Εδώ και οι φτασμένοι και δουλεύουν ταξί, δουλεύουν κάτι άλλο. Καλά, είναι και φίλοι μου που από την πάντα που είναι μουσική, που να κάνουν και δύο και τρεις δουλειές σαν μουσική. Δηλαδή και ο δύο, και live, και, το, και μαθήματα, και το ένα, και για να βγεις σαν μουσικός, έτσι. Α, μπράβο, ναι. Μα δεν γίνεται και μόνο, δηλαδή και μουσικός να είσαι ή αν δεν είσαι δάσκαλος να παραδίδεις μαθήματα. Και πάλι, πρέπει να κάνεις και αλήθεια. Δεν γίνεται, μπράβο. Ναι, ναι. Όπως και οι ηθοποιοί, αν εξαιρέσουμε τους φτασμένους που μπορεί, όλοι οι ηθοποιοί κάνουν και άλλες δουλειές. Δεν γίνεται. Οι σερβιτόροι ή έτσι ή αλλιώς δεν γίνεται. Και πολλοί δεν κάνουν κιόλας και περιμένουν ένα ρόλο μπας και γίνει στη ζωή τους ο ένας ο μοναδικός. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό. Καμιά φορά όμως σε τρώει πολλή δουλειά και εν τέλει ξεφεύγει από το όνειρο. Εγώ το έπαθα έτσι. Εγώ την πάτησα έτσι και τώρα γι' αυτό κάνω τις εκπομπές μου και εκτονώνομαι. Ναι, 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 ναι. Γιατί κυνήγησα τη δουλειά και δεν κυνήγησα το όνειρό μου. Ναι. Ήταν καταστάσεις αυτές. Ποιο ήταν το όνειρό? Εγώ είμαι γεννημένη ηθοποιός. Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα. Ναι. Άλλο που παρασύρθηκα από την καρδιά μου, ναι. Έκανα λάθη μεγάλα. Ναι. Και μετά έπρεπε να μεγαλώσω το παιδί μου. Α, εντάξει. Και... έχω μια φιλενάδα που αποφάσισε στα 45 της να μπει σε ένα ερασιτεχνικό θείασο, την είδα και δεν πάθα πλάκα. Κοίταξε, σε έχω κάνει κι εγώ. Και βλέπουν, υπάρχει δηλαδή έδαφος πάντα σε τέτοια φάση. Και εγώ έπαιξα οικογενειακές ιστορίες, είχαμε φτιάξει με την Ένωση Κριτών μια θεατρική ομάδα. Στο παλιό Φάληρο πάλι συμμετείχα σε θεατρικές ομάδες. Ήθελα κι εγώ να πάω να κάνω κάτι σεμινάρια στο θέατρο Αλλαγών. Αλλά τι γίνεται τώρα. Έχω μια ανιψιά που το κοριτσάκι μου από τότε, καλά είναι ψηλόφωνη, φωνάρα. Το μωρό μου όμως από όταν άρχισε να καταλαβαίνει τον εαυτό του, κάνει φωνητική, κάνει πιάνο, κάνει χοροθέατρο, κάνει κινησιολογία, πήγε στο εθνικό, δηλαδή το παιδί έχει δώσει όλη του τη ζωή, καταλαβαίνεις. Και βλέπω τώρα κάποιους που πάνε και κάνουν σεμινάρια, δύο χρόνια ή ένα χρόνο θεατρολογία τέλος πάντων και πάνε και μου δηλώνουν ηθοποιοί. Και ό,τι δηλώσεις είσαι τώρα, εντάξει. Και λίγο εγώ αυτό το σέβομαι, πώς να σου το πω. Και άλλοι κάνουν θέατρο και άλλους παίρνουν ένα ρολάκι στην τηλεόραση και τον αφήνουν όλη η Ελλάδα. Μπράβο, ναι. Και άλλους κάνουν θέατρο 50 χρόνια και το ξέρει κανείς. Μπράβο, ναι, αυτό. Και ευτυχώς που βγήκανε κάτι σειρές που είδαμε τώρα τελευταία ποιοτικές και γνώρισαμε κάποιους ηθοποιούς. Που ναι, ξέρω, ναι, δεν τους ξέραμε, αλλά υπήρχαν πόσα χρόνια στο θέατρο, έτσι δεν είναι. Έχω ένα φίλο κολλητό που έχει, σαν μπάρμα το ξέρω τόσα χρόνια, σαν ηθοποιό δεν είδε ποτέ στην τηλεόραση. Και έχει απανωτά τώρα στα 57 του τώρα, έτσι. Έχει παίρνει ρόλο συνέχεια. Στα 57 του έγινε γνωστός δηλαδή. Ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι, μη σου κάτσε. Άρα και εγώ δεν απελπίζομαι. Όχι, ρε. Κοίταξα, δεις, τώρα κλείνω 10 χρόνια εκπομπή, πρώτον Θεός το Σεπτέμβρη. Αν επιζήσω από την ίωση, θα κλείσω 10 χρόνια. Θα κλείσω 10 χρόνια, πώς το λέμε. Ναι. Θα μπορούσα να λέγομαι ραδιοφωνικός παραγωγός. Ναι, είναι άλλο λούκι βέβαια και έτσι πάλι, γιατί ο γνωστός του γνωστού, για ποιο για λες, για τώρα για να... Γενικά μπορώ να δηλώνω ραδιοφωνικός παραγωγός. Αλλά δηλώνω πώς ό,τι θες, ναι. Το είπαμε. Μετά από 10 χρόνια εκπομπές. Αλλά ντρέπομαι να το λέω. Ναι, όχι, γιατί δεν ξέρω, έχω ένα σεβασμό, ρε παιδί μου. Άλλο το κάνω αυτό γιατί το κάνω, γιατί το κάνω από χόμπι, το κάνω γιατί εκτονώνω το καλλιτεχνικό μου και παρουσιάζω και ωραία πράγματα, ωραίους ανθρώπους. Και όταν λέμε τραγουδιστές νέους, δεν εννοούμε σε ηλικία, εννοούμε νέα συγκροτήματα, νέους τραγουδιστές. Νέα πράγματα, και... ναι. Μπράβο, νέα πράγματα, ναι. Νέες δουλειές. Και αυτό είναι ωραίο. Αλλά ντρέπομαι να πω, ντρέπομαι να πουλήσω μούρι, κατάλαβες. Αλλά δεν χρειάζεται, ναι, το λες. Κάνω και ραδιόφωνο. Άστο, να σκεφτείς. Σαν χόμπι το λέω. Λοιπόν, τι θα βάλουμε όλα τα δικά σου παιδιά. Μπορείς να βάλεις επίσης στα θηρία ένα βίντεο κλιπ που γυρίσαμε τώρα. Πάμε στο YouTube μέσα. Αυτό το ακούσαμε τώρα. Ναι, να πατήσω πάνω σε αυτό, να πατήσω τα θηρία.
Γιατί η βιταμίνη C είναι σημαντική για τον οργανισμό σου. Γιατί σου προσφέρει την ενίσχυση που χρειάζεσαι για να ζεις όλα αυτά που θες κάθε μέρα. Θωράκισε το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Συνέχεια στα πολιτιστικά. Α, μα ο Δήμος δεν έχει λεφτά για τα πολιτιστικά. Επίτηδες τώρα το τονίζω αυτό. Ο Δήμος δεν έχει, ο Δήμος δεν έχει. Και κάποιοι στο παρελθόν πέρυσι χρεώνανε μια εξέδρα 20.000 ευρώ. Εγώ τώρα ανοιχτά προκαλώ τον κύριο Κουτελάκη ότι μπορώ να του κάνω ένα δεκαήμερο φεστιβάλ με μηδέν λεφτά, μόνο τις εξέδρες, τους ηχολήπτες και αυτά και να δώσει ένα μεροκάματο στα παιδιά. Έτσι δεν είναι?
με πολύ λίγα λεφτά. Η μουσική πρέπει να πληρώνει, δεν μπορεί εγώ να... Λέω για τους μουσικούς, ναι. Μα όχι, γιατί. Και ο τραγουδιστής, δηλαδή. Ναι, εντάξει, ναι, λέμε. Άκου να σου πω κάτι. Η Ένωση Κριτών Εασμής είχε φέρει μια φορά το Σκουλά. Ναι, ναι, πρέπει να πληρωθεί. Ο Σκουλάς μας ζήτησε 5.000. Ναι, εντάξει. Δεν είναι υπερβολή. Την ίδια στιγμή πήγε στο παλιό Φάληρο δωρεάν. Ναι, είναι όπως σε πιάσουμε. Κάπως έτσι, ναι. Τα 5 είναι πολλά τώρα. Εγώ πιστεύω ότι ένα νορμάλ είναι σε μια μπάντα, ας πούμε, που είναι 5 άτομα, ωραία, τουλάχιστον από ένα κατοστάρκο να πάρω, έτσι δεν είναι. Σε άσημη μπάντα, ναι. Σε άσημη, γι' αυτό λέω, σε μια μπάντα που δεν είναι πολύ. Τώρα, στο Σκουλά... Και ανάλογα την, δηλαδή, σε ένα μπουζουξί, λέμε τώρα, που είναι όνομα, ας παίζει κάπου, δεν είναι 100, δεν είναι τίποτα. Πρέπει να πληρωθεί η μουσική, ειδικά στα φεστιβάλ πρέπει να πληρώνεται. Ναι, μπράβο. Έτσι, όταν από το Δήμο παίζουν όλα αυτά που παίζουν κτλ. Καλά. Ναι, έτσι λένε, αλλά εντέλει δε, κάτι συμβαίνει, κάτι πιο λάκκο έχει φάβα με τον πολιτισμό. Ναι, όταν ο Δήμος σου λέει και τσεπών από 10 μεριές, ελάχιστη είναι πιο ίσως την τέλος πάντων, ναι, πρέπει και ο... Δηλαδή, εμείς εδώ πέρα πέρυσι κάναμε ιονικές και αυτά και δεν ξέρω πόσα λεφτά δώσανε και το παλιό Φάληρο ήταν όλα τζάμπα. Ναι. Πώς γίνεται αυτό? Τσάμπα δεν ξέρω τι, κάπου θα βγει και ένα μπάτζετ πιο μικρό δηλαδή. Τώρα τσάμπα ήταν. Ρε παιδί μου. Τίμιο μάλλον, όχι. Ναι, ένα πιο νορμάλ. Ναι, ναι, ναι. Ένα τίμιο, είναι το σωστό. Τέλος πάντων. Θα τα δούμε αυτά στο μέλλον τι θα γίνει. Ναι, ναι, γιατί ναι. Ο δήμαρχός μας τώρα είναι ένας άνθρωπος μοντέρνος, νέος, θέλει το καινούριο. Δεν θέλει τα ίδια και τα ίδια. Και λέμε ότι θα κάνουμε πολλά έτσι φεστιβάλ και ειδικά με γκρουπ και γιατί υπάρχουν πολλά νέα γκρουπ που δεν έχουν γνωριστεί. Εννοείται. Και που είναι καλό να προωθηθούν. Εννοείται. Μετά τα θηρία, για πες μου τώρα, τα παιδιά είπαμε, μου πες τα ονόματα των παιδιών, ε. Ναι, εννοείται. Και τους 9 και τους 3 στον ήχο 12. Εσύ που μένεις, από πού σε έφερα, γιατί ο φίλος μου πριν ήρθε από τη Ραφίνα και ένιωσα άσχημα. Τώρα ήμουνα πειρά, μετά από τα άλλη δουλειά στην Γαλλιφαία. Ναι, είμαι 24 ώρες, εφημέρα, το φαρμακείο. Φαρμακευτική εταιρεία είσαι. Όχι, αλλά επειδή δουλεύω τόσες ώρες, λέω και εφημέρα με φαρμακείο. Διανυκτερεύω μάλλον. Με τι ασχολείσαι, ρε παιδιά. Έχω μια εταιρεία με ήδη pet. Pet shop. Για τα ζωάκια. Ναι, ναι, δίνουμε σε pet shop. Άκου, ναι. Σήμερα πήρα μια κυρία να πληρώσει και μου λέει πήρε φωτιά το μαγαζί μου. Λέω το μαγαζί μου, λέει pet shop. Τι λες ρε φίλε της Λοκά, έκανε τα πουλάκια και τα... Δεν λες, μου λέει που είχαμε μόνο πουλάκια μέσα. Ναι, πού είναι αυτό. Στη Θεσσαλονίκη λέει. Θα το μάθω. Λες να μου πει ψέματα για να πληρώσει τη δόση της. Μάθε να... Που ήρθε είπε στην εφορία, στη, που ήρθε είπε στη... Που την είδες, τι? Εγώ δουλεύω σε ένα δικηγόρο, ρυθμίζω δάνεια. Μα, μάλιστα. Καλή δουλειά. Όταν πρωτοξεκίνησα εδώ το 14, μετά από αυτή τη δουλειά που έκανα ξέρω, που τσακώνω με τον κόσμο, σε βρίζουν, σε κάνουν, σε ράνουν, ερχόμουν εδώ και έλεγα, α, κάνω ψυχοθεραπεία τώρα, ναι, ηρεμώ. Ναι, ψυχοθεραπεία σε εδώ. Ναι, ή το bullying που μου κάνανε εκεί στη δουλειά. Ποιο άλλο να παίξουμε τώρα? Πάμε να βάλουμε το κοίτα μπροστά. Στην κόλαση, πόλεμος. Το είδαν, Μποντζουκά. Πάμε από κάτω, το κοίτα μπροστά είναι το... Κάνε κάτι. Πάλε το κάνε κάτι. Αξιόλογο και ο Μπάλκαν. Υπάρχει ένας κόσμος γεμάτος ελευθερία και δεν είναι εικονικός. Αγάπη είναι αυτή, όταν τη χάνεις
σε πονάει. Μόνο η αγάπη είναι αυτή που μόνο αγάπη σου ζητάει. Κάθε μέρα, κάθε νύχτα, έξω τριγυρνάει η ελεύθερη αγάπη. Είναι αυτή το φως της ψυχής σου το σκοτάδι. Πίστεψε στη φλόγα, πανάβει από τη στάχτη. Κάνε κάτι, κάνε κάτι. Έξω τριγυρνάει η ελεύθερη αγάπη. Τρέξε και ψάξε, γέλα και κλάψε. Κάνε κάτι για την αγάπη. Κι εσύ χαμένος γιατί φοβάσαι αγάπη που θα σε πάει. Εγκλωβισμένος σε μια ζωή, σε μια ζωή που ξεψυχάει. Μα η αγάπη δεν είναι φυλακή, είναι η γη, ο ουρανός, ο ήλιος το φεγγάρι. Μόνο η αγάπη είναι αυτή που μόνο αγάπη σου ζητάει. Κάθε μέρα, κάθε νύχτα, έξω τριγυρνάει η ελεύθερη αγάπη. Είναι αυτή το φως της ψυχής σου το σκοτάδι. Πίστεψε στη φλόγα, πανάβει από τη στάχτη. Κάνε κάτι, κάνε κάτι. Έξω τριγυρνάει η ελεύθερη αγάπη. Τρέξε και ψάξε, γέλα και κλάψε. Κάνε κάτι για την αγάπη. Έξω τριγυρνάει η ελεύθερη αγάπη. Και τρέξε και ψάξε, γέλα και κλάψε. Κάνε κάτι για την αγάπη. Και είναι και φάλσος παραθεμάτων. Είναι και φάλσος, δεν βήχω και γκουχ. Λοιπόν, και πώς είμαι και σήμερα, δεν πειράζει παιδιά. Κοίταξε, σε χτες ήταν λέει καινούργιο άρρωστη και έφυγε από την εκπομπή της. Έχει εγώ μια φίρμα τώρα, η Μενεγάκη κάτι την πήκε στο μάτι και έφυγε. Τι λες. Και εγώ τώρα μια Μενεγάκη που είμαι στην Ελλάδα. Τώρα δεν πρέπει να αρρωστήσω λιγάκι. Ναι, μας μην κολλήσεις. Όχι, κάθομαι από μακριά, δεν σε κουράζω. Λοιπόν, δεν θα σε κουράσω και πολύ. Θέλω να μου πεις, πού μπορούμε να βρούμε εμείς τα δικά σου τραγούδια, σε ποια σελίδα μπαίνουμε. Λοιπόν, τα δικά σου παιδιά. Τα δικά σου παιδιά. Λοιπόν, τα δικά σου παιδιά μπορεί, θα τις βρεις σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Τα βρίσκεις στο Spotify, τα βρίσκεις στο YouTube. Μας ακολουθείτε σε σελίδα μας και στο Facebook και στο Instagram. Εκεί βλέπετε τα νέα μας, κάποια κομμάτια. Λοιπόν, κάτσε να σου μαρτύρισω κάτι. Στο Facebook πάταγα τα δικά σου παιδιά και δεν μου βγαίνε σαν ομάδα. Το βγάζει κανονικά, τα δικά σου παιδιά. Ναι, γιατί όμως εγώ δεν μπορούσα να τα κάνω, να το κάνω μπλε. Γιατί είναι σαν μπάντα, δεν είναι σαν να... Δεν μπορείς να κάνεις τάκ. Ναι. Θέλει ένα άλλο κολπάκι, δεν μπορεί να το κάνεις τάκ. Νομίζω μπορεί να το κάνεις. Ναι, γι' αυτό δεν μπορούσα, ναι. Γιατί έλεγα πώς θα μπει στη σελίδα του, δεν μπορώ να το κάνω τάκ. Ναι. Τα ίδια προβλήματα έχω και εγώ, γι' αυτό τα κάνουν άλλοι.
Πώς τα κάνω τα παιδιά. Έχεις τα παιδιά, έχεις εσύ. Τα παιδιά και μια ομάδα που υποστηρίζει, που τρέχει λίγο τα project γενικά. Όσο μπορούμε να το διαφημίσουμε. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν επιτρέπεται, γιατί υποτίθεται ότι έχω τελειώσει πληροφορική στα νιάτα μου. Εγώ ήταν στα νιάτα, στο πληροφορική ήταν με το μπλοκάκι, δεν υπήρχαν υπολογιστές. Πω πω τι είπα. Σε παρακαλώ πολύ, 5 χρόνια κοριτσάκι τώρα. Μπράβο, έλατε. Λοιπόν, οπότε ηλεκτρονικά μας δείτε Spotify, όπως πω, YouTube και σε όλες τις πλατφόρμες. Μας ακολουθείτε Facebook, Instagram, εκεί βλέπετε τα λαϊβάκια μας. Γενικά κάνουμε εμφανίσεις εδώ στην Αθήνα. Σε 2 εβδομάδες, 23 Φεβρουαρίου, Παρασκευή, παίζουμε στο Φάουστ, στο Μοναστηράκι. Άρα όλοι μαζί, 23 Φεβρουαρίου, στο Φάουστ, στο Μοναστηράκι, έτσι να απολαύσουμε τα παιδιά. Ωραία. Τα δικά σου παιδιά. Τα δικά σου παιδιά. Ναι, σας περιμένουμε. Παίζουμε κατά βάση δικά μας κομμάτια και πολλές πειραγμένες διασκευές, από παλιά ρεμπέτικα μέχρι πιο σίγουρα, αλλά στο ύφος το δικό μας. Μπράβο. Σε ροκ ύφος, και είτε ελληνικά τα ροκ παλιά, είτε πιο λαϊκά, αλλά όλα γίνονται ροκ. Έτσι, και όλα με καλό στίχο. Έτσι, δηλαδή να γουστάρουμε, να γουστάρει ο κόσμος. Και χαίρομαι, χαίρομαι που βλέπω ανθρώπους έτσι που παρόλο που δυσκολεύονται με τη δουλειά, με αυτά. Δηλαδή, πώς εγώ ασχολούμαι με το πρωί, με τους δικηγόρους, με αυτά. Μετά, για να ξεφύγουνε. Για να εκφραστούνε. Ναι, για να εκφραστούμε. Για να εκφραστούμε. Για τέλειο θα σε φέρω καναπές. Ναι. Τέλος. Πιστεύεις ότι η μουσική, όχι πιστεύεις, νομίζω ότι θα μου πεις, ναι, σίγουρα, μιλάει και μπορεί να κάνει ανθρώπους να επαναστατήσουν, να αλλάξει εποχές, να επαναστατήσει ο κόσμος. Ναι, δεν το πιστεύω. Κάποτε όμως γινότανε. Κάποτε δηλαδή ένας Χατζηδάκης, ένας αυτός. Είναι λίγο κίνητρο, είναι κίνητρο. Έτσι, αλλά ότι η μουσική θα αλλάξει τον κόσμο και τα λοιπά, όχι, αλλά είναι κίνητρο για να σε κάνει να ξυπνάς. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι άλλες μουσική. Το κόσμο τον αφιάζει το είναι μας. Άμα εμείς δεν αλλάξουμε τον εαυτό μας για να αλλάξουμε και όχι τον κόσμο, έστω το διπλανό μας. Δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα. Αλλά η μουσική είναι κίνητρο να σε κάνει να σκεφτείς. Έτσι, γιατί το πρώτο για να κάνεις κάτι να σκέφτεσαι. Άμα σκεφτείς ότι υπάρχει και καρδιά και μυαλό και μπορεί να δραστηριοποιηθείς, το να επαναστατήσεις τώρα. Ναι, η μουσική είναι κίνητρο και η κάθε τέχνη είναι κίνητρο, έτσι. Έτσι. Πριν ο κύριος Σταύρος, εκτός ότι και εκείνος είναι τραγουδιστής και αυτά, συγγνώμη, μου λέγει ότι μετά το τραγούδι κάνει ξυλογλυπτική, δηλαδή εκφράζεται με το να κάνει γλυπτά. Έτσι ξεχνιέται με αυτό. Ναι. Εσύ γράφεις. Εγώ γράφω πολύ, ναι. Το άλλο χόμπι για να ξεχνιέμαι γενικά είναι η μπαρούτσα της, που είναι η αγαπημένη μου. Είμαι λάτρης όλο το μπαρ ανά την Ιφίλιο. Ρε εσύ, αυτό δεν είναι κάτι. Μπαρ, όμως, έτσι. Όχι κλαμπ και μπαρ, η κλασική. Μπαρ με γυναίκες και τέτοια. Όχι ρε. Μπαρ, ορθάδικα. Μπαρ, μουσική. Ορθάδικα. Ναι, μπαρ, όχι κατά βάση ορθά, ναι, μπαρ, η φάση είτε λέγεται blues που πηγαίνουν με τις ειδικές, είτε μπαρ που μπαίνεις σε έναν χώρο που θα κάνεις και μόνος σου κιόλας αν είναι δυνατόν. Το ορθόδικο αυτό το μπαράκι, ναι, που πηγαίναμε. Ναι, το, αυτό είναι. Σ' αρέσει αυτό, να πάρει να πιέσεις το ποτό σου, ξέρω, ναι, ακούσεις τη μουσική σου. Και όλα τα live, γενικά που παίζει live, είτε στον δρόμο, είτε... Έλα σε χώρο, είτε, τώρα είτε... μεταξύ μας υπάρχουν πάρα πολύ καλοί τραγουδιστές. Εγώ γνώρισα τον Χρήστο το Θεοδόρου, είμαι στο Φάληρο, είμαι πάνω Αλεξάνδρας και ακούω μία φωνή να μου κάνει κλικ, πάνω τώρα, έλεγε ο Φόρο Αλεξάνδρας πάνω. Και αυτός ήταν κάτω στην παραλία δίπλα από το στρογγυλό και η φωνή του και πάω, περπατάω στην καραντίνα και βλέπω ένα παλικάρι, αυτός είχε παίξει και στο στα αυτά. Αλλά δεν είχε βγει. Βγήκε ο αδερφός του, όμως δεύτερος φέτος. Ναι. Κύπριος. Ρε τι φωνή. Ήρθε εδώ πέρα, αλλά καπέλα και τραγούδαγε. Και βούιζε το... Ναι. Δηλαδή, αυτού του παιδιού έχω ρωτευτεί τη φωνή του. Η φωνή του με αγγίζει μέσα στην καρδιά μου. Και λες, κοίτα κάτι φωνές τώρα. Αλλά ξέρεις τι μου είπε. Δεν μπορώ να μπω σε καλούπια. Δεν γίνεται. Και για να κάνεις, μου λέει, δισκογραφίες και για να φανείς και
Για να φανείς θέλει πολύ πρέπει χρόνο, να... πολύ κόπο, πολύ χρήμα. Και πρέπει να μπεις και σε καλούπια, πρέπει να κάνεις πράγματα που δεν θέλεις. Πάνε λέω ότι θες να παίξεις. Ναι, δηλαδή... Αν θες να παίξεις πάνε, δεν θέλεις να παίξεις καλούπι. Έτσι. Ανάλογα τι θες να παίξεις. Αν θες να πηγαίνεις στα μπουζουξίδια, ναι, είναι άλλος ο δρόμος εκεί. Δεν ξέρω αν έχει κανένα νόημα. Όχι, αυτό το παιδί δεν παίζει σε μπουζουξίδια. Θέλω να σου πω ότι είναι πολύ... δεν... υπάρχουν πάρα πολύ αξιόλογοι καλλιτέχνες. Απλά... που κάνει και αυτούς σαν δουλειά, δηλαδή. Άπειρη. Απλά δεν έκατσε το timing, ο σωστός άνθρωπος να σε σπρώξει, η γνωριμία. Τα πάντα λειτουργούν με γνωριμία. Όχι, σήμερα στην Ελλάδα πάντα θα λειτουργούν με γνωριμία. Είτε θες να πληρώσει το, στην εφορία τη δόση, είτε ο γνωστός του γνωστού στο γνωστό. Σωστό, αν έχεις τις γνωριμίες και αν έχεις να τα προθέσεις. Λοιπόν. Εμείς 26 Φεβρουαρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν. 23 Φεβρουαρίου. Παρασκευή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Φάουστ. Να δούμε τα δικά σου παιδιά. Σε ένα ταξίδι μαζί που λέγεται και ο δίσκος και μπορείς σε λίγο να βάλεις και το ταξίδι μαζί, το ομώνυμο. Αυτό θα βάλουμε, βέβαια. Ναι, αυτό δεν το βάλαμε. Θα σε μελώσω. Πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω, πάμε πιο κάτω. Ταξίδι μαζί. Μπράβο, αυτό. Άρα και με αυτό θα κλείσουμε. Στο... ταξίδι μαζί εδώ. Το από πάνω, το από πάνω, το από πάνω, πιο πάνω, πιο πάνω, πιο πάνω. Αυτό. Άρα έχει διαφήμιση εδώ τώρα. Τι πάντα να τα πούμε κιόλας, το έχεις κλείσει, μας έχεις κλείσει. Τον ήλιο ζητούσα στις ψυχής μου τα βάθη κι όταν σε βρήκα είπα όντως υπάρχει. Αφήσα όλα στην άκρη. Μ' οδηγώ της καρδιάς μου το χάρτη. Με μια βαλίτσα γεμάτη με δώρα λέξεις νικάει πάντα η αγάπη. Μ' όλα τα λάθη τα σύγχρονα. Κι αν γίνει παντού, εμείς οι δυο θα είμαστε ένα. Κι ας είναι όλα χαμένα, θα πετάμε με τα χέρια ενωμένα στα αστέρια του. Κι όλα αλλάξαν
μπράβο. Ταξίδι μαζί ως το τέρμα θα πάμε. Ταξίδι μαζί ως το τέρμα. Μα έτσι να τελειώσω την εκπομπή. Κι ας είναι και όλα χαμένα. Κι ας είναι και όλα χαμένα. Σωστό αυτό. Αυτό είναι μια... Ναι, αυτό είναι που γράφω γενικά. Δηλαδή μαύρη μαυρίλα, αλλά κάπου να υπάρχει και μια... ελπίδα, τσακ. Μια χαραμάδα ελπίδα. Ένα φως. Θέλω να σε χειροευχαριστήσω. Και εγώ σε πρώτα απ' όλα γιατί ξέρω ότι μέσα στην τόση σου δουλειά, μέσα στο τρέξιμό σου, έκλεψες μια ωρίτσα να έρθεις εδώ για να με τιμήσεις. Αμέ. Χίλια ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Έχω χαρεί που έχω γνωρίσει το συγκρότημα. Γιατί πραγματικά υπάρχουν αξιόλογα συγκροτήματα ελληνικά, ρε παιδιά, ελληνικά, το τονίζω, που κάνουν πολύ όμορφα πράγματα. Δηλαδή, τι ωραίο τραγούδι αυτό και πόσα άλλα ωραία τραγούδια ακούσαμε. Θα με επιτρέπεις, ελπίζω, επειδή μου αρέσει, εγώ από τους καλεσμένους μου παίζω τραγούδια μετά σε άλλη εκπομπή. Να ξεκινήσω, ας πούμε. Σας ευχαριστούμε. Δεν πιστεύω να έχετε πνευματικά δικαιώματα και να μου πέφτουν. Όχι ρε, μη σε νοιάζει. Γιατί θα τα χρησιμοποιήσω τα τραγούδια. Εννοείται. Ειδικά αυτό το ταξίδι μας και το στην κόλαση είναι έτσι επαναστατικό. Ναι, ό,τι θέλεις. Ευχαριστούμε λοιπόν, για την πρόσκληση. Ξανά υπενθυμίζω στο Φάουστ 23 Φεβρουαρίου και ελπίζω την επόμενη φορά να είσαι... Με όλα τα παιδιά που έχουν. Πρέπει να πάρουμε άλλα τρία δωμάτια για να χωρέσουμε. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει μία να φτιάξουμε πάνω τον χώρο που είδες. Εκεί νομίζω θα μπορούμε να παίξουμε και ζωντάνα. Μια χαρά. Πρώτα ο Θεός. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Καλό μήνα, καλό Φεβρουάριο. Χίλια ευχαριστώ. Και εγώ, Ολυμπία, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Τα δικά σου παιδιά σας ευχαριστούν.